Φίλες και φίλοι του Αμπόλα Σπόρτε, καλησπέρα σας. Μία ακόμη εκπομπή στις γειτονιές της Αθήνας με τον Κωνσταντίνο Ράπτη θα σας κρατήσει συντροφιά για σήμερα. Έχοντας έναν πολύ σεβαστό καλεσμένο, επιτρέψτε μας να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, έναν άνθρωπο που ασχολείται με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο εδώ και πολλά χρόνια. Είναι από τους εργάτες του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου και ιδιαίτερα του Άταλου. Και σίγουρα μετά από καιρό, λόγω του κορονοϊού και λόγω των δουλειών που υπάρχουν και για την, έτσι, είτε τη δική μας είτε τη δική σου πρόεδρε, σε βλέπουμε μετά από καιρό. Την καλησπέρα μας λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Συνεχίζουμε καλησπέρα, λοιπόν. Καλησπέρα για από μένα, Κώστα. Έχει μια μικρή καθυστέρηση γι' αυτό. Εντάξει. Ισχύει αυτό. Οπότε να το ξέρει και αυτό και ο κόσμος. Καλά κάνεις και το λες. Ίσως λίγο να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση λόγω της σύνδεσης. Πολλά τα θέματα τώρα στην Αλφα Αθηνών. Είδαμε και τη συνέλευση που έγινε, αν μου επιτρέψει να κάνω ένα γενικό πρόλογο, πρόεδρε. Τη Δευτέρα βγήκαν πολλές σημαντικές ειδήσεις από τον Παναγιώτη Δημητρίου. Όπως ξέρουμε όλοι, 14 ομάδες των τριών ομίλων στην Αλφα κατηγορία. Τη θέση τελικά της Ηλιούπολης, η οποία ανέλπιστα ανέβηκε τελικά στην Γάμα Εθνική. Ένα δώρο νομίζω για τους διοικούντες της ομάδας, καθώς θα γλιτώσουν μια κατηγορία πιο γρήγορα. Και όχι μόνο βέβαια η Ηλιούπολη, και ο Καραβάς από τον Πειραιά επίσης πολλά χρόνια προσπαθούσε να ανέβει κατηγορία και ανέβηκε. Η Ηλιούπολη μετά από 9 χρόνια επίσης επιστρέφει στις εθνικές κατηγορίες. Σημαντικό το επίτευγμα αυτό για την ιστορική ομάδα και άλλες ομάδες από την επαρχία. Που σημαίνει ότι θα δούμε μια δυνατή γάμα εθνική. Δεν ξέρω τι Αλφα Αθηνών θα δούμε. Θα μας πεις και εσύ περισσότερα την άποψή σου σε αυτό, πρόεδρε, λόγω του ότι είναι πολλές ομάδες και πολλές έχουν ανέβει από την β' κατηγορία. Τη θέση η Ηλιούπολη λοιπόν τελικά δεν θα την πάρει ούτε ο Φωστήρας, ούτε ο Θρίαμβος Χαϊδαρίου που ήταν τελευταίοι, ούτε έστω και οι δύο να μένανε και να υπήρχε ένας όμιλος ίσως των 15 ομάδων. Δεν αποφασίστηκε αυτό. Τελικά θα ανέβει ο καλύτερος πέμπτος της β' κατηγορίας, όπως όλοι γνωρίζουμε. Και αυτά ήταν τα βρυλίσια. Έναξη σεζόν όσοι 20 Σεπτεμβρίου, ΑΒ κατηγορία 27 στην ΓΑΜΑ. Και το κύπελο ξεκινάει το Σαββατοκύριακο, το πρώτο Σαββατοκύριακο ουσιαστικά του Σεπτεμβρίου. 5-6 Σεπτεμβρίου νομίζω τόσο έτσι. Ήσουν και εσύ πρόεδρε στην συνέλευση τη ΕΦΣΑ. Αρκετό κόσμο. Για πρώτη φορά έγινε στα γραφεία λόγω του κορονοϊού. Τα ξενοδοχεία ακόμα δεν ήταν έτοιμα. Γενικά υπάρχουν αρκετέ ειδήσει. Γίνονται μεταγραφέ. Αρχίζουν οι ομάδε, βέβαια, το τυπικό 3 Αυγούστου ξεκινάνε οι μεταγραφέ έω τι 2 Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά. Ακριβώ την ημερομηνία. Παρ' όλα αυτά, οι ομάδε δεν μπορούν να περιμένουν τον Αύγουστο για να κάνουν τι ανακοινώσει και να προχωρήσουν. Λογικό είναι να ξεκινήσουν από τώρα. Έχει κάνει μια πολύ σημαντική μεταγραφή και η ομάδα σου, πρόεδρε. Σιγά σιγά θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Κάνω ένα γενικό πρόλογο τώρα αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς είχαμε και τη σοκαριστική είδηση χτες με τον χαμό του Παναγιώτη Σκαφτούρου, ενός νέου παιδιού, ενός ανθρώπου τον οποίο ναι, δεν τον ήξερα προσωπικά, αν δεν είχαμε πει ένα γεια ίσως, αλλά δεν πάει να είναι νέο παιδί, δεν πάει να ήταν από τους αιμοδότες του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου, δεν πάει να έχει παίξει και σε ιστορικές ομάδες όπως η Ηλιούπολη και ο Ιωνικός φυσικά, και ο Φωστήρας, αν δεν κάνω λάθος, και η Φυσιά, και σε πολλές ομάδες, μεγάλη θητεία σαν ποδοσφαιριστής. Και συνέχεια ανέλαβε τώρα και Σαντορίνη, έτρεχε, πάλευε. Πραγματικά, όταν χάνεται ένας νέος άνθρωπος άδικα, στην άσφαλτο, δεν υπάρχει λόγια. Έτσι ακριβώς, Κώστα, και σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψεις να πω, γιατί πριν προχωρήσουμε στο κυρίο μέρος, στις κυρίες μέρες της συνέντευξης, και εγώ να πω με τη σειρά μου ότι αυτό τα επισκιάζει όλα τα υπόλοιπα. Ο χαμός ενός νέου ανθρώπου, ενός ανθρώπου που έχει παίξει ποδόσφαιρο και τώρα ήταν ο παράγοντας, θέλω και εγώ με τη σειρά μου, εκ μέρους του Ατάλου και εγώ προσωπικά, να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του και να μην έχουμε τέτοια συμβάντα δυσάρεστα. Ακούστηκε λοιπόν και αυτό που είπες, πρόεδρε, και εμείς από την πλευρά μας, σαν Αμπόλα Σπορτ, τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Παναγιώτη Σκαφτούρου. Κουράγιο, δύναμη. Τι να πούμε σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπάρχουν και πολλά να πούμε. Τα λόγια είναι περιττά. Τα λόγια είναι περιττά. Τα λόγια είναι περιττά και
αυτή η μάστιγα στη χώρα με τα τροχαία, ίσως σιγά σιγά να προσέχουμε, γιατί μια φορά θα γίνει το κακό, παιδιά, και δεν υπάρχει πολλές φορές δυστυχώς επιστροφή. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ στους δρόμους, είτε είναι στην Αθήνα, είτε ακόμα και στην επαρχία, ίσως και ακόμα περισσότερο στην επαρχία. Ακριβώς, ακριβώς. Που οι δρόμοι δεν είναι και τόσο καλοί όσο ίσως να είναι στην... Εδώ στην Αθήνα σε κάποια σημεία δεν είναι καλή δρόμη. Ένας ασταμάτητος χώρος αίματος και κυρίως νέους ανθρώπους όπως ο Παναγιώτης. Αυτό είναι το χειρότερο, αυτό είναι το χειρότερο. Νέοι άνθρωποι, δυστυχώς. Νέοι άνθρωποι. Δυστυχώς. Προχωράμε μπροστά, μετά από αυτή την παρένθεση. Ας πάμε τώρα λίγο στα πιο ευχάριστα, να προχωρήσουμε και να πούμε δύο λόγια, λοιπόν, για σένα, Πρόεδρε. Έχουμε κοντά μας, λοιπόν, επαναλαμβάνουμε τον Γιάννη Τζέλη, τον πρόεδρο του Άταλου Νέας Φιλαδέλφειας, ο οποίος είναι πρόεδρος εδώ και 3 χρόνια. Ασχολείσαι με την ομάδα ενεργά εδώ και 10 χρόνια. Έχεις παίξει και μπάλα και στο παρελθόν, αρκετά χρόνια. Είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Δεν ήταν τυχαίος και ο πρόλογος που έκανα για σένα. Είσαι βέρος φιλαδελφιώτης. Οπότε λογικά να ασχολείσαι, έχεις τις δύο μεγάλες σου αγάπες. Δεν είναι μόνο Άταλος, αλλά είναι και η ΑΕΚ. Έχεις και τη σημαία εκεί αριστερά σου, δεξιά ίσως, όπως κοιτάνε οι θεατές. Δεν ξέρω αν φαίνεται, γιατί ίσως και το πλάνο να το κόβει. Εμείς τη βλέπουμε πάντως. Οπότε θα μας πεις περισσότερα και για την ΑΕΚ. Έτσι, θα σου κάνουμε κανένα δύο ερωτήσεις προς το τέλος. Ξεκινάμε όμως. Ξεκινάμε με τον Άταλο, λοιπόν. Και με σένα, Πρόεδρε. Τι ήταν όμως αυτό, εντάξει, έπαιξες μπάλα, πολλοί έχουν παίξει μπάλα, δεν ασχολήθηκαν όμως τόσο ενεργά με την ομάδα. Τι σε όθησε αυτά τα τελευταία 10 χρόνια και ειδικά αυτά τα τελευταία 3 που είσαι αναλάβει και πρόεδρος, να ασχοληθείς ενεργά με την ομάδα. Σε μια, ναι μεν ποδοσφαιρική περιοχή, αλλά δύσκολη περιοχή, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι ακριβώς. Τυπάς τώρα σε κέντριο σημείο για τις εγκαταστάσεις, θα τα πούμε και αυτά στην πορεία. Τώρα, όσον αφορά την ερώτησή σου, φίλε Κώστα, θα σε λέω, γιατί γνωριζόμαστε, Κώστα. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά την ερώτησή σου, το ένασμα για να ασχοληθώ ως παράγοντας με το ποδόσφαιρο, όπως προείπες και εσύ, έχω παίξει ερασιτεχνικά ποδόσφαιρο και στην Αθήνα και στην περιφέρεια, γιατί λόγω της δουλειάς μου έχω ζήσει αρκετά χρόνια στην περιφέρεια. Είμαι στρατιωτικός απόστατος πλέον και με αποτέλεσμα να έχω συχνές μεταθέσεις και στα μέρη που πήγαινα έπαιζα ποδόσφαιρο. Υπάρχει αγάπη για το ποδόσφαιρο μεγάλη και αυτή η αγάπη και ασφαλώς η παρακίνηση κάποιων ανθρώπων, φίλων εδώ στη Φιλαδέλφεια, πριν μια δεκαετία με ώθησε στο να ασχοληθώ διοικητικά και να δώσω κι εγώ, να βάλω ένα λιθαράκι όσο μπορώ από τη μεριά μου, τόσο για τον Άταλο, αλλά και γενικότερα για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Είμαι ένας άνθρωπος, όταν αποφασίζω να ασχοληθώ με κάτι, δεν μου άρεσε να το κάνω διεκπαιρεωτικά. Θεωρώ ότι διεκπαιρεωτικά μπορεί να το κάνει ο κάθε άνθρωπος. Το στίχημα για εμάς που ασχολούμαστε με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και με τις ομάδες είναι να μπορέσουμε να βάλουμε ένα λιθαράκι που θα το πάμε ένα βήμα πιο πέρα και την ομάδα που θα ασχοληθούμε, αλλά γενικότερα γύρω ποδόσφαιρο. Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, ασχολήθηκα με τον Άταλο, νομίζω ακριβώς πριν 10 χρόνια, το 2010, μπήκα σε δίκη του Άταλου από το πόστο του Γενικού Αρχηγού, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, και από το καλοκαίρι του 2017 είμαι στο προεδρικό θόκο του Άταλου. Αλλά θα έλεγα, όπως πολύ σωστά προείπες, ένας εργάτης του Άταλου, ο οποίος στην παρούσα φάση τον υπηρετεί από το πόστο του Προέδρου. Πρόεδρε, παρόλα αυτά όμως. Ανέλαβες την Προεδρία σε μια δύσκολη συγκυρία, νομίζω, για την ομάδα. Ήταν στη γάμα κατηγορία. Πώς και προχώρησες αυτό το βήμα? Τι ήταν αυτό που σε όθησε? Δεν φτάνει μόνο η αγάπη για την ομάδα, έτσι? Δεν είναι μόνο αυτό. Ήταν όχι, και κάτι όχι. Ακόμα, πιστεύω, έτσι δεν είναι? Κοίταξε να δεις, οτιδήποτε θέλει ένας άνθρωπος να ασχοληθεί, όπως όπως είναι το ποδόσφαιρο και τα άλλα αθλήματα κλπ. Πρέπει να πηγάζει από μέσα του να βγαίνει από μέσα του μια δύναμη που θα τον οθεί να προσφέρει. Να προσφέρει σε αυτό που θα κάνει, να ορίσει, θα έλεγα εγώ, να χαράξει μια πορεία, μια γραμμή και να προσπαθήσει να πάει εκεί διαχειριζόμενος τις όποιες καταστάσεις εύκολες ή δύσκολες συναντάει στην πορεία του. Δηλαδή το καράβι
στην πλεύση του για να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Πρέπει να χαράξει την πορεία του για να πάει. Σίγουρα ο δρόμος δεν είναι εύκολος, υπάρχουν προβλήματα και σε μια περιοχή όπου τα προβλήματα των εγκαταστάσεων και του επίπεδου του είναι οξύ πρόβλημα, αυτό θα έλεγα για την ομάδα μας. Αλλά παρόλα αυτά τα διαχειριζόμαστε όσο καλύτερα μπορούμε και πορευόμαστε με αυτό, προσπαθώντας πάντα να, ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε και να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τώρα, γιατί επέλεξα να ασχοληθώ με το... Εντάξει, είναι κίνητρο η αγάπη για το ποδόσφαιρο, όπως λες. Η ενασχόληση με το ποδόσφαιρο είναι στην ουσία μια κοινωνική συναναστροφή ευρύτερη. Δεν περιορίζεται στην ώρα που θα πάμε να δούμε τον αγώνα ή στην ώρα που θα είμαστε στην προπόνηση με την ομάδα ή μοιρασμένα της Ακαδημίας. Είναι μια γενικότερη κοινωνική συναστροφή που θεωρώ ότι την έχουμε ανάγκη όλοι μας στις δύσκολες αυτές μέρες για να μπορούμε να και να βοηθήσουμε αυτό το οποίο θα κληθούμε να υπηρετήσουμε, να το βοηθήσουμε, αλλά και να βοηθηθούμε. Οπότε λοιπόν στη λογική ότι είναι και μια ενασχόληση για μένα καλή που με γεμίζει, δόθηκα σε αυτό. Αυτό θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο για κάθε άνθρωπο. Δηλαδή το να ασχοληθείς με κάτι που δεν σε γεμίζει, εγώ προσωπικά σαν άνθρωπος δεν θα το κάνω ποτέ. Σε επίπεδο χόμπι μιλάω, δεν μιλάω επαγγελματικά κλπ. Αλλά ας πούμε και εκεί Κώστα πολλές φορές ισχύει. Οπότε ξεκινάμε ότι η ενασχόληση με το ποδόσφαιρο είναι κάτι που μέσα με εμένα με γεμίζει. Με αυτό λοιπόν ως αφετηρία ξεκινήσαμε. Τώρα το ότι έχω τη γνώση που έπαιξα ερασιτεχνικά ποδόσφαιρο, το ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με παρακινήσανε, το ότι η αγάπη μου αυτή καθ' αυτή για το άθλημα με έκανε να ασχοληθώ. Αλλά σίγουρα το πρώτο απ' όλα είναι να μπορείς να αισθάνεσαι καλά με αυτό που κάνεις για να συνεχίσεις να το κάνεις, να το κάνεις και όσο το δυνατόν γίνεται με τα καλύτερα αποτελέσματα. Έτσι ακριβώς, Πρόεδρε. Αν δεν κάνεις κάτι που σε γεμίζει, άντε στη δουλειά, πες, ίσως είναι η δουλειά μου, είναι η επιβίωσή μου. Άντε να το βάλεις και λίγο στην άκρη, αλλά τώρα και σε ένα χόμπι, η αλήθεια είναι, πρώτα απ' όλα πρέπει να το ευχαριστήσεις και το ποδόσφαιρο. Σίγουρα υπάρχει, έχει τις δυσκολίες του, σίγουρα υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά ακόμα έτσι, πιστεύω είναι η μεγάλη μας η αγάπη, δεν υπάρχει αμφιβολία και τον περισσότερο είναι ο βασιλιάς των σπορ, όπως και να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα, Πρόεδρε, μας είπες λοιπόν για σένα, μας είπες κάποια πράγματα. Πάμε τώρα να πούμε και για την ομάδα. Πάμε να πούμε τώρα καταρχάς για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και σας βρήκε μετά από περίπου 10 χρόνια, 8 χρόνια, ίσως κάτι τέτοιο. Ναι, τώρα αν δεν με απατάει η μνήμη μου, η τελευταία χρονιά που είχαμε ξαναπαίξει στην Α κατηγορία ήταν 2010-2011. Οπότε κάπου θα ξαναπαίξουμε 2020-2021, 10 χρόνια μετά. Ναι. Ναι. Κάπου εκεί νομίζω ήταν, στην ουσία όταν ξεκινούσα και εγώ την δημοσιογραφία, ουσιαστικά, γι' αυτό και το θυμάμαι και είπα περίπου 10 χρόνια. Το θυμάμαι καλά ότι τότε έμπαινα και εγώ στον χώρο και γι' αυτό θυμάμαι ακριβώς και την τελευταία χρονιά του Άταλου. Τώρα λοιπόν επιστρέφεται. Επιστρέφεται και δυναμικά. Δεν χρειάζεται να το κρύψουμε αυτό. Όταν έχεις πάρει, ας πούμε, τον Κορνελάτο, όταν έχεις πάρει και ένα νέο προπονητή, μεν, αλλά έχοντας προπονήσει μια ιστορική ομάδα όπως, και μεγάλη ομάδα όπως είναι η Λιούπολη, με την οποία βγήκε και δεύτερη και τελικά της δόθηκε ευκαιρία έτσι να ανέβει και η κατηγορία, όπως για τον Βαγγέλη τον Γαλάνη λέμε. Και άλλοι, νομίζω και τώρα δεν ξέρω αν κάνουν, δεν θυμάμαι τώρα αν έχετε πάρει και κάποιον ακόμα και το έχω ξεχάσει. Κακά τα ψέματα, με τους παίχτες που έχετε ήδη, τι να πούμε τώρα για τον Λίγκο, για τον Στάμο, για τον Βάσο, ας μην αναφερθούμε σε όλους και ξεχάσουμε και κανέναν. Διατίθεται αμφιβολία λοιπόν, όλοι έτσι περιμένουν και όσους μιλάω έτσι μου λένε, ο Άταλος θα πρωταγωνιστήσει φέτος. Νομίζω έτσι θα είναι. Και αυτός είναι ο στόχος σας, να πρωταγωνιστήσετε. Επιστρέφετε, δεν λέω ότι απαραίτητα επιστρέφετε για να βγείτε πρώτοι, δεν έχετε δηλώσει κάτι τέτοιο και ούτε περιμένω να το δηλώσετε. Φαντάζομαι όμως ο στόχος σας είναι στην επιστροφή σας μετά από περίπου μία δεκαετία στην Α κατηγορία, είναι να... Ναι. Να πάτε ψηλά τώρα, κακά τα ψέματα, Πρόεδρε, έτσι δεν είναι? Θα σου πω πώς θα πει αυτό. Καταρχήν, όσον αφορά το κομμάτι των, επειδή αναφέρθηκε στις μεταγραφές, ναι, οι μεταγραφές επειδή δεν έχουν αρχίσει επίσημα, έχουν γίνει κάποιες συμφωνίες, θα έλεγα εγώ, με κάποια παιδιά να έρθουν και οι επίσημες μεταγραφές, η επίσημη μεταγραφή περίοδος ξεκινάει 3 Αυγούστου, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αθηνών.
Από εκεί και πέρα, όχι, εμείς δεν βάζουμε κανένα στόχο ασφαλώς, ούτε να πάρουμε πρωτάθλημα, ούτε τίποτα. Εμείς είμαστε μια ομάδα που ανεβήκαμε από την πίτα κατηγορία της Αθήνας και ο στόχος μας για φέτος είναι, επειδή οι απαιτήσεις της Α κατηγορίας είναι πάντα υψηλότερες, αρκετά υψηλότερες από τις Β, και με δεδομένο ότι φέτος με την αναδιοργάνωση που έγινε θα είναι λίγο θολό το τοπίο ως προς την κατηγορία και τη δυναμικότητα των ομάδων και λοιπά, είναι κάτι πρωτόγνωρο, τρεις όμιλοι, η Ένωση ή η Έψη Αθηνών. Οπότε εμείς αυτό που λέμε είναι να έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα, να θεωρήσουμε ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί στο νέο πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο έρθει. Ό,τι καλύτερο έρθει. Τώρα, όσον αφορά τα ονόματα που ανέφερες, εγώ δεν θέλω να πάω σε ονοματολογία. Σίγουρα έμεινε ο βασικός κορμός, εξαιρετικοί χαρακτήρες τα παιδιά που ανέφερες και όχι μόνο και όλοι τα υπόλοιπα που είχαμε και από πέρσι. Εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές. Έχουν έρθει και έχει γίνει συμφωνία και με κάποια παιδιά να έρθουν για τη νέα χρονιά να ενισχυθεί η ομάδα, ώστε να φανεί όσο το δυνατόν περισσότερο ανταγωνιστική, όπως προείπα. Και υπ' αυτό το πρίσμα να πορευτούμε, να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν καλύτεροι στο νέο πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος για τη νέα χρονιά. Βέβαια και αλλήμωνο, η Α κατηγορία είναι δύσκολη. Υπάρχουν ιστορικές ομάδες, υπάρχουν ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν κάθε χρόνο. Εμείς, με σεβασμό απέναντι σε όλους τους αντιπάλους, ερχόμαστε να διεκδικήσουμε στον αγωνιστικό χώρο ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα δούμε. Θα κάνουμε ταμείο μετά, αργότερα. Θα κάνουμε ταμείο μέσα στη χρονιά. Τώρα, όσον αφορά για τον προπονητή, ναι, ο Βαγγέλης ο Γαλάνης είναι ένας νέος και φιλόδοξος προπονητής. Τα τελευταία 2 χρόνια έκανε εξαιρετική δουλειά στην ομάδα της Ηλιούπολης, με αποκορύφωμα τη φετινή χρονιά, όπου η Ηλιούπολη ανέβηκε κατηγορία. Να τη συγχαρούμε βέβαια για την ομάδα της Ηλιούπολης, αλλά και τις άλλες 2, τον Χαραβγιακό και τον Παουρούφ, που ανεβήκανε κατηγορία. Μας δίνει ιδιαίτερη χαρά ότι ο προπονητής που έχουμε φέτος ήταν σε μια ομάδα που έκανε πρωταθλητισμό. Και τις, καλά, φέτος το κατάφερε κιόλας και την προηγούμενη χρονιά και πάει πάρα πολύ καλά. Και φιλοδοξούμε, προσδοκούμε, θα έλεγα, να μεταδώσει και αυτό το πνεύμα του νικητή και στα παιδιά τα δικά μας της ομάδας και να έρθουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Έχουμε επενδύσει, δηλαδή, στο Βαγγέλη τον Γαλάνη, έχουμε επενδύσει αρκετά ώστε να πετύχει σε αυτό που οραματιζόμαστε και εμείς και ο ίδιος. Πριν επιστρέψουμε πάλι στην Α κατηγορία, ας κάνουμε ένα βήμα πίσω και ας σταθούμε στη χρονιά που τελείωσε. Μια χρονιά που επίσης ξεκίνησε με φιλοδοξίες για σας. Δεν ξεκίνησε τόσο καλά, είναι η αλήθεια. Παρόλα αυτά, στην πορεία και όσο πέρναγε ο καιρός, η ομάδα έβρισκε τα πατήματά της και προς το τέλος, πριν έρθει το πρόβλημα του κορονοϊού, είχε αναποκτήσει ένα σερί νικών και πια φαινόταν πως ήταν μια τυπική διαδικασία, όχι απλά η άνοδος, αλλά και η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θα θέλαμε λοιπόν, Πρόεδρε, να μας πεις πώς καταφέρατε και ανταπεξήλθατε και φέρατε εις πέρας αυτές τις δυσκολίες που σας προέκυψαν. Γιατί είχε μείνει λίγο πίσω η ομάδα. Δεν είχατε στόχους φέτος. Μπορεί φέτος για του χρόνου να μην είναι στόχος η άνοδος στην Α κατηγορία, αλλά νομίζω φέτος στη Β, στη χρονιά που τελείωσε, ήταν αναμφίβολα στόχος η επιστροφή της ομάδας στην ΑΕ. Οπότε όταν έρχεται μια επιπλέον πίεση, όταν δεν ξεκινάει καλά, δεν είναι εύκολο να ανταπεξέλθεις, Πρόεδρε, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Κοίταξε να δεις. Καταρχήν, εγώ, Κώστα, δεν θα συμφωνήσω ότι δεν ξεκίνησε καλά. Θα έλεγα ότι δεν ξεκίνησε σύμφωνα με τις προσδοκίες που είχαμε. Για να ακριβολογώ. Δηλαδή, εμείς ήμασταν μια ομάδα που προερχόμασταν την προηγούμενη χρονιά, που φτάσαμε μέχρι την πηγή των μπαράζ, δεν πήγαμε. Βάλαμε κάτω το πλάνο και είπαμε ότι θα πάμε φέτος να διεκδικήσουμε την άνοδο. Κινηθήκαμε σε αυτό το κομμάτι αρκετά δυνατά και στη μεταγραφική περίοδο. Έγινε και μια επένδυση αρκετά με ποδοσφαιριστές που για τα δεδομένα της Β' κατηγορίας θεωρούνταν πάρα πολύ καλή. Και είχε μπει εξ αρχής ο πύχης ψηλά. Οπότε, με βάση αυτή την προσδοκία, θα λέγαμε ότι δεν ξεκινήσαμε όσο καλά θα θέλαμε. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο αυτά είναι μέρος του παιχνιδιού και αυτό. Στην πορεία γίνανε κατάλληλες κινήσεις και σε επίπεδο επιλογής προσώπων και σε επίπεδο ίσως αλλαγής νοοτροπίας κάποιων πραγμάτων. Και από τα μέσα περίπου
Νοεμβρίου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τέλος Νοεμβρίου, είχε γίνει και η αλλαγή του προπονητή που ήρθε ο Γαλλινός ο Νικολαίδης. Κάναμε ένα ντεμαράζ, θα έλεγα, μόνο νίκες. Ούτε ισοπαλία δεν φέραμε. Με αποτέλεσμα η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω του κορονοϊού να μας βρει στην πρώτη θέση με διαφορά 4 βαθμών από το δεύτερο και 10, αν δεν με πατάει μνήμη από το τρίτο. Είχαμε πάρει ένα σαφές προβάδισμα και θεωρώ ότι ακόμα και αν ολοκληρωνόταν το πρωτάθλημα εντός γηπέδων, ότι η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα είχαμε πρόβλημα στο να πάρουμε την άνω. Δεν θέλω να φανεί αυτό ούτε που λέω ούτε αλαζονικό ούτε εγωιστικό, αλλά περισσότερο ρεαλιστικό, έχοντας γνώση της δυναμικότητας και της δικιάς μου ομάδας και της κατηγορίας όπως τις είχα δει. Τώρα βέβαια, εκεί στις αρχές Μάρτη με τον κορονοϊό μας προέκυψε καταστάσεις πρωτόγνωρες για όλους μας στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε και εμείς όπως όλοι και προπονήσεις και όλα και απλά με την επανέναρξη να επικυρωθούν με απόφαση των αρμόδιων αρχών να επικυρωθούν οι βαθμολογίες και να πάρουμε την πρώτη θέση που κατήχαμε τη στιγμή της διακοπής. Πριν θα δούμε για τον κορονοϊό, γιατί σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για όλους μας και φυσικά για τις ερασιτεχνικές ομάδες. Θα θέλαμε, Πρόεδρε, να μας πεις ποιο σημείο ήταν το πιο κομβικό, πιστεύεις, ποιο μάτς ίσως ήταν το πιο κομβικό που τελικά είπατε ότι πλέον, εντάξει, δεν χάνουμε την άνοδο. Κοίταξε να δεις. Μπορεί να είναι και άλλες. Ήταν αρκετά μάτς. Και ξέρεις, το ποδόσφαιρο είναι λάθος να λες πήρα ένα μάτς, ας πούμε, και αυτό μου έδωσε την άδεια. Όλα το κάθε παιχνίδι έχει τη δικιά του αξία. Δηλαδή, μπορείς να κερδίσεις ένα ντέρμπι και την επόμενη αγωνιστική να πάει να χάσεις στον ουραγό της βαθμολογίας. Οπότε, είναι εδώ λονάδων. Εγώ, αν μπορούσα να πω, ας πούμε, δύο παιχνίδια που ήταν πάρα πολύ σημαντικά για την βαθμολογία, ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη που κάναμε μέσα στη Δόξα Βίρονα, στο Βίρονα, έναντι της ιστορικής Δόξας, με μια έδρα δυνατή και λοιπά, με πολύ κόσμο, και πήραμε μια νίκη στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων, που ήταν πολύ καθοριστική για τη συνέχεια, τη βαθμολογική, και εκεί δηλαδή πήραμε μια απόσταση από τη Δόξα και από το Χαλάνδρη και σε συνδυασμό με κάποιον άσχημων αποτελεσμάτων που είχε ο ΑΟ Βίρονα, μπήκαμε εμείς μπροστά στη βαθμολογία και θεωρώ και το ντέρμπι με το Χαλάνδρη, το οποίο ήταν μια αγωνιστική πριν τη διακοπή, που νικήσαμε στην έδρα μας 3-0. Εκεί πλέον μπορούμε να πούμε ότι αποκτήσαμε ένα σαφές προβάδισμα, γιατί μην ξεχνάμε ότι εμείς ήμασταν πρώτοι στη βαθμολογία και στην ουσία βλέπαμε, με δεδομένο ότι βάσει προκήρυξη ανεβαίναν δύο ομάδες, εμείς βλέπαμε τον τρίτο της βαθμολογίας. Και η απόσταση των 10 βαθμών που είχαμε με τον τρίτο, όχι ότι δεν καλύπτεται, αλλά θεωρούσαμε εμείς και με την ομάδα που είχαμε και με το υπόλοιπο πρόγραμμα ότι. Καλά, μετά από αυτή τη νίκη, πλέον ήσασταν το μεγάλο φαβορί, όχι απλά για την άνοδο, αλλά και για την κατάκτηση του τίτλου. Νομίζω είναι σαφές αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει. Θέλω όμως να σταθώ πέραν από τις βαθμολογίες, θα θέλω να σταθώ ότι και στην μπάλα που έπαιζε η ομάδα. Ξέρεις, στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, που πολλές φορές, ας πούμε, ένα από τα ζητούμενα είναι το να μπορείς να πηγαίνεις στο γήπεδο και να βλέπεις καλό ποδόσφαιρο. Εμείς φέτος στον Άταλο, ιδίως από την περίοδο που ανέφερα, που πηγαίναμε καλά από τα μέσα τέλη Νοέμβρη και μετά, χαρήκαμε και ποδόσφαιρο καλό. Δηλαδή έπαιξε και μπάλα η ομάδα. Πηγαίναμε στο γήπεδο και βλέπαμε και καλό ποδόσφαιρο. Και αυτό μας έδινε ένα επιπλέον κίνητρο έτσι και δύναμη να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με ακόμα περισσότερο μεράκι. Τώρα λοιπόν, Πρόεδρε, πάμε στη νέα σεζόν. Πάμε σε αυτά που έχουν προκύψει με τον κορονοϊό. Πάμε σε όλες αυτές τις δυσκολίες που σίγουρα υπάρχουν για όλους. Πώς λοιπόν, τι σκέφτεται η ομάδα να πράξει, ποιες ίσως αλλαγές μπορεί να γίνουν, ποιος είναι ο σχεδιασμός σας πάνω με αυτό το κομμάτι, τι πιστεύεις, τι βλέπεις γενικά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, τι πρέπει να γίνει για να βοηθηθούν οι ομάδες. Είπε κάποια πράγματα ο πρόεδρος έψω από την Γενική Συνέλευση ο Δημητρίου. Είπε για παράδειγμα ότι η εγγραφή θα είναι ουσιαστικά σχεδόν με το ποσό των 300 ευρώ δωρεάν. Θα υπάρχουν δύο διαδικασίες δωρεάν και θα εξεταστεί και μία ακόμη, αν μπορεί να υπάρξει κάποιο βοήθημα μέσα στη σεζόν. Είναι αρκετά όμως αυτά, Πρόεδρε. Τι άλλο μπορεί να γίνει, αν όχι από την ΕΠΣΑ, δεν ξέρω η ΕΠΣΑ τι άλλο μπορεί να κάνει βέβαια, αλλά γενικά η πολιτεία σίγουρα μπορεί να κάνει άλλα πράγματα, νομίζω. Έτσι ακριβώς, Κώστα, θα πούμε γι' αυτό. Καταρχήν να πούμε ότι η κατάσταση που αντιμετωπίσαμε και που αντιμετωπίζουμε και ακόμα, αλλά κυρίως
που αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο διάστημα ήταν πάρα πολύ δύσκολη με τις διακοπές και με το πώς κληθήκαμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητά μας και στο ποδόσφαιρο και εκτός ποδοσφαίρου. Υπήρξαν και διάφορα προβλήματα που η Ένωση και η Ομοσπονδία κατ' επέκταση κληθήκαν να πάρουν αποφάσεις σχετικά με ανόδους, με πτώσεις ομάδων, ανόδους κατηγορίας, πτώσεις κατηγορίας κλπ. Εγώ θεωρώ ότι η απόφαση που πήρε η Ένωση με αφορμή τώρα και την Γενική Συνέλευση που κάναμε προχθές, γιατί οι αποφάσεις που πήρε η Ένωση και ως τους προβιβασμούς και ως προς τους υποβιβασμούς, ανεξάρτητα το αν ο Άταλος είχε το πάνω χέρι στο να ανέβει κατηγορία ή όχι, εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό που είπε και ο πρόεδρος Παγίδης ο Δημητρίου στη Γενική Συνέλευση, ότι από τη στιγμή που οι ομάδες, κάποιες ομάδες είχαν την ελπίδα παίζοντας αγώνες στο γήπεδο να διεκδικήσουν την επίτευξη του στόχου τους, να, είτε πρόκειται για άνοδο είτε πρόκειται για υποβιβασμό, θεωρώ ότι είναι δίκαιο αυτό που έγινε από την πλευρά της Ένωσης. Και το είπε και χαρακτηριστικά ο πρόεδρος ότι η ελπίδα δεν είναι πάρα τελευταία. Οπότε από τη στιγμή που δεν μπορέσαν αυτοί να παίξουν για αυτή την ελπίδα, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να πάρθουν αυτές οι αποφάσεις και σωστά επάρτησαν. Θεωρώ ότι η Ένωση και ο πρόεδρος, ο Παναγιώτης Δημητρίου, πήραν τις σωστές αποφάσεις και κάνανε ό,τι κάνανε με τους υποβιβασμούς. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά το κομμάτι της πώς επιδρά, τις επιπτώσεις που έχει ο κορονοϊός στο οικονομικό των ομάδων κλπ. Εντάξει, η ΕΠΣΑ καθόρισε ότι θα έχει κάποιες διατησίες, έξοδα διαιτών δωρεάν, ξέρω εγώ, ή κάποιες τα έξοδα αυτά, δήλωση συμμετοχής του πρωταθλήματος ή τι άλλο σκοπεύουν να κάνουν. Αλλά εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται πιο δραστικές λύσεις, τις οποίες νομίζω ότι πρέπει να δώσει η πολιτεία. Η πολιτεία λοιπόν πρέπει να σκύψει πάνω από τα δραστικά σωματεία, να δει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Οι περισσότερες ομάδες, οι ερασιτεχνικές, βασίζουν τα έσοδά τους είτε σε εισιτήρια, όταν θα κάνουν έναν αγώνα, μιλάω για τα έξοδα του αγώνα, να μπορούν να καλυφθούν, είτε από ακαδημίες, χορηγίες, τέτοια, ή από κάποιες επιχειρήσεις στους δήμους και στις περιοχές που δραστηριοποιούνται οι ομάδες, οποίες επιχειρήσεις επλήγησαν, ιδίως εστίασης και γενικού ενδιαφέροντος, που ήταν αρκετές επιχειρήσεις, οι αιμοδότες των ομάδων. Όλο αυτό λοιπόν το σκηνικό έχει διαφοροποιηθεί, έχει μεταλλαχθεί θα έλεγα και οι δυνατότητες που υπάρχουν ώστε να βοηθηθούν οι ομάδες οικονομικά εκτός πολιτείας από ιδιώτες κλπ. Έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Οπότε λοιπόν θα έλεγα ότι η πολιτεία πρέπει να σκύψει πάνω από τα σωματεία, να το πω απλά να βάλει το χέρι στην τσέπη και να δώσει χρήματα στα σωματεία, είπε με τη μορφή επιχορηγήσεων, είτε διευκολύσεων, επιπαραβόλων κλπ. Μεταγραφών, δεν ξέρω εκεί που, γιατί και αυτά θα ξεκινήσουμε τις μεταγραφές και έχουν ένα μεγάλο κόστος για τα σωματεία κλπ. Πρέπει πάντως, θεωρώ ότι η λύση θα πρέπει να δοθεί από την πολιτεία. Οι ενώσεις κατά το ψωνώσεις είναι λίγα τα πράγματα που μπορούν να κάνουν. Πάντως δεν βλέπουμε ακόμα κάτι σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω, κάτι υπόθηκε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια χορηγία, κάποια βοήθεια, αλλά δεν βλέπουμε ακόμα κάτι. Δεν έχει γίνει τίποτα και μάλιστα. Και μάλιστα. Σου, όσο να είναι, και ίσως ξέρεις κάτι. Εσύ, Πρόεδρε, ίσως να ξέρεις και περισσότερα από εμάς αυτό το κομμάτι. Όχι, δεν έχω. Και μάλιστα αυτό που θα έλεγα είναι ότι υπήρξε η βούληση της πολιτείας όπως διατυπώθηκε από στόματα αρμοδίων φορέων. Και διάφορους εκπροσώπους των φορέων, όπως είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Υπουργείο κλπ., να βοηθηθούν μέσω και να γίνει μια καταγραφή των αθλητικών σωματείων μέσω της δημιουργίας ενός Μητρώου, όπου θα αξιολογηθεί, θα βρεθούν ποια σωματεία τελικά υπάρχουν και δεν υπάρχουν και θα είναι ενεργά, και αυτά να επιδοτηθούν, να βγει κάποια επιχορήγηση κλπ. Μια διαδικασία όμως. Που όσοι δοκίμασαν, εντάξει, θα σας πω και για τον άλλο, αλλά γενικότερα όσοι δοκίμασαν να την κάνουν στην πράξη, μιλάμε για ένα κυκαιώνα. Κυκαιώνα μπλέκουν σε γραφειοκρατία, σε χαρτιά τα οποία είναι αδύνατο να μαζέψουν. Δηλαδή, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, ότι κάποια πιστοποιητικά που χρειάζονται από φορείς όπως το πρωτοδικείο, όπου δεν, λόγω κορονοϊού δεν υπήρχε η πρόσβαση και θα μπορούσε κάποιος μόνο ηλεκτρονικά, αλλά το συγκεκριμένο πιστοποιητικό που χρειάζεται δεν είναι στα πιστοποιητικά τα οποία εκδίδει το πρωτοδικείο αυτή την περίοδο. Δηλαδή, το αναφέρω ως παράδειγμα, όχι ότι αυτό είναι το πρόβλημα, Κώστα, αλλά το αναφέρω ως παράδειγμα
ότι στη συγκεκριμένη περίοδο και με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί για την προσέγγιση των δημόσιων υπηρεσιών λόγω του κορονοϊού, το θεωρώ άστοχο εντελώς το να βάλουμε τα σωματεία σε μια διαδικασία όπου είναι αδύνατο να μπορέσουν να τα απεξέλθουν από τη γραφειοκρατία και από τις δυσκολίες επικοινωνίας με αυτές τις υπηρεσίες του κράτους. Οπότε θα έλεγα ότι η πρότασή μου εμένα θα ήταν, εφόσον υπάρχει η βούληση της πολιτείας να βοηθηθούν οικονομικά τα σωματεία, θα έπρεπε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες. Δεν είναι δάκια δύσκολο στη σημερινή εποχή της, έτσι όπως είναι οι πληροφορίες και με την τεχνολογία, δεν είναι δάκια δύσκολο να ξέρουν, να ξέρει η πολιτεία ποια σωματεία είναι ενεργά και ποια δεν είναι. Ένα απλό ερώτημα στις ομοσπονδίες και στις ενώσεις μπορεί εύκολα να το βρει και να πει, να ορίσει ένα ποσό που θα πάρει το κάθε σωματείο για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που έχουν προκύψει. Αυτή νομίζω ότι είναι η λύση. Πάλι πολύ γραφειοκρατία βλέπω και φοβάμαι ότι τα πράγματα ότι θα γίνουν χειρότερα και όχι καλύτερα. Ότι στο τέλος δεν θα γίνει τίποτα. Ναι, εμείς τον άταλο και για να. Δεν θα το μπορεί να ευλογήσουμε τα χέρια μας ή τίποτα. Επειδή και σε αυτό το τομέα θέλαμε να είμαστε ένα σωματείο που δεν θα έχει προβλήματα, δεν ξέρω αν ήμασταν μάντης ότι θα προκύψει κάτι τέτοια να χρειαστούμε να αντιμετωπίσουμε το τέρας γραφειοκρατίας. Εδώ και κάνα δύο χρόνια είχαμε ξεκινήσει μια διαδικασία με το πραγματέα του Συλλόγου και τα έχουμε φτιάξει. Οπότε στην ουσία έχουμε όλα αυτά τα αθλητικές αναγνωρίσεις κλπ. Και θεωρήσεις βιβλίων που χρειάζονται φορολογικά κλπ. Η ομάδα είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Έχει διεκπαιρεώσει όλες αυτές τις διαδικασίες και δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά από την εμπειρία μου όμως, από την ενασχόλησή μου και από την εμπειρία μου όμως προκύπτει από αυτή την ενασχόληση, θα έλεγα ότι είναι δύσκολο για τα περισσότερα, για τη συντριπτική πλειοψηφία των σωματείων, να μπορέσουν στην παρούσα φάση να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα προβλήματα της γραφειοκρατίας. Ωραία, Πρόεδρε. Τώρα πάμε σιγά σιγά και στις ακαδημίες που έχεις αναλάβει κυρίως εσύ αυτό το κομμάτι. Αλλά πριν κάνουμε αυτή την πάσα, να σταθούμε λοιπόν λίγο να σου κάνω και μια ερώτηση για τον Δημήτρη τον Κουλούρη, τον αντιπρόεδρο της ομάδας που ουσιαστικά αυτός τρέχει περισσότερο την πρώτη ομάδα και εσύ περισσότερο τις ακαδημίες, αν δεν κάνω λάθος. Γι' αυτό λοιπόν, πες μας πώς είναι δύο λόγια καταρχάς. Αυτό έχει να κάνει. Αυτό έχει να κάνει. Είναι πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες. Γι' αυτό θέλω να σταθούμε και εκεί πέρα και να μας πείτε ακριβώς τι προσφέρετε στα νέα παιδιά. Θα σας κάνω μια πάσα και ας πούμε δύο λόγια για τον Δημήτρη Κουλούρη, γιατί κακά τα ψέματα. Θα έλεγα. Εμοδότες της ομάδας. Ακριβώς, είναι πολύ καθοριστική η συμβολή του Δημήτρη. Εγώ θα έλεγα στην ενγέννη διοικητική λειτουργία. Δεν είναι θέμα ακαδημιών και πρώτης ομάδας. Ο τρόπος που λειτουργεί η διοίκηση, εγώ είμαι λάτρης του να μπορέσουν να υπάρχουν κατανομές αρμοδιοτήτων. Είμαστε ένα 15-μελές διοικητικό συμβούλιο που όλα τα μέλη του συμβουλίου είναι ενεργά, ο καθένας στον τομέα του. Ο Δημήτρης ο Κουλούρης είναι ο αντιπρόεδρος του συλλόγου με κύριο βάρος στην πρώτη ομάδα. Και για να μην κρυβόμαστε, είναι ο άνθρωπος που κυρίως χρηματοδοτεί την πρώτη ομάδα, ο βασικός χρηματοδότης της πρώτης ομάδας, και έχει επιφορτιστεί και με την ευθύνη της λειτουργίας, της καθημερινότητας της πρώτης ομάδος. Από εκεί και πέρα, πάντα μαζί σε συνεργασία, ο πρόεδρος και στην Ακαδημία υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που το κάνουν αυτό. Φυσικά ο ρόλος του Δημήτρη στην πρώτη ομάδα είναι πολύ σημαντικός, γιατί για να απονέμουμε στον κάθε άνθρωπο αυτά που προσφέρει, σίγουρα ο Άταλος δεν θα είχε τη δυναμική αυτή αν δεν υπήρχε κυρίως ο Δημήτρης, αλλά και όχι μόνο ο Δημήτρης, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι βοηθάνε σε καμία περίπτωση όχι όσο ο Δημήτρης, αλλά όσο μπορούν βοηθάνε και αυτοί. Οπότε ο Δημήτρης λοιπόν έχει επιφορτιστεί, μια και μου τον ανέφερε σε ονομαστικά, έχει επιφορτιστεί με την πρώτη ομάδα στο να λειτουργήσει. Στην Ακαδημία είναι άλλοι άνθρωποι, είναι η κυρία Σαρή, η Εύφη με τους εφόρους. Εγώ θα έλεγα Κώστα μου ότι λειτουργώ περισσότερο στο συντονισμό του έργου, του ολόκληρου έργου και κατευθυντικά και όταν χρειάζεται με λήψη αποφάσεων, καθόμαστε κάτω, τα συζητάμε και βρίσκουμε τις κατάλληλες λύσεις για την ομάδα. Οπότε θα έλεγα ότι υπάρχει αυτή η κατανομή των αρμοδιοτήτων, ναι, και αυτό βοηθάει στο να βγαίνει και καλύτερο αποτέλεσμα. Οι προσωποκεντρικές διοικήσεις συνήθως δεν έχουν, και όταν μιλάμε για σωματεία που υπάρχει και πρώτη ομάδα και ακαδημία και θέματα με τις εγκαταστάσεις και θέματα με τους τοπικούς φορείς κλπ. Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να διαχειριστεί όλα αυτά. Οπότε καταμνήμονται οι αρμοδιότητες με τέτοιο τρόπο ώστε να
έρχονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για το σωματείο. Και αυτό είναι προς όφελος και των παιδιών και των φυκούντων και των ανθρώπων που υπηρετούν την ομάδα. Φαίνεται ότι λειτουργεί πολύ καλά στην πρώτη ομάδα αυτή η κατανομή των αρμοδιοτήτων. Ναι, λειτουργεί όμως και στις ακαδημίες. Πες μας δύο λόγια, Πρόεδρε. Λειτουργεί και στις ακαδημίες. Κοίταξε να δεις, Κώστα, εμείς και στις ακαδημίες δίνουμε πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο βάρος. Εάν θέλαμε να πούμε ότι η πρώτη ομάδα σίγουρα πάντα είναι η βιτρίνα ενός σωματείου, είναι αυτή που παίζει για τις κατηγορίες, για να ανέβει, για να σωθεί κλπ. Και είναι και αυτό που φαίνεται προς τα έξω. Όταν λέμε πόσο ήρθε ο Άταλος την Κυριακή, εννοούμε πόσο ήρθε. Πώς ήρθε η πρώτη ομάδα, έτσι. Οι ακαδημίες όμως είναι η ραχοκοκαλιά ενός σωματείου. Είναι η ραχοκοκαλιά ενός σωματείου πολλές φορές και για το κομμάτι της ανάδειξης παικτών κλπ. Αλλά και ως προς τη σχέση που αναπτύσσει ένα ποδοσφαιρικό σωματείο μέσα στην τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται. Εμείς λοιπόν στην ακαδημία έχουμε ως στόχο και όραμα και φιλοσοφία, θα έλεγα, από τη μία το ποδόσφαιρο και την εκμάθηση του ποδοσφαίρου για τα μικρά παιδιά που έρχονται. Αλλά όχι μόνο αυτό. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το αθλητικό κομμάτι, δηλαδή να μπορέσει να έρθει και το παιδί που πιθανόν να μην έχει και τόσο πολύ ταλέντο. Δεν θα γίνει ποδοσφαιριστής, αλλά να έρθει, να αθληθεί. Οπότε λοιπόν μιλάμε για ένα πάντρεμα εκμάθησης ποδοσφαίρου και όσο το δυνατόν παραγωγής ποδοσφαιριστών, αν και δεν μου αρέσει. Η λέξη παραγωγή είναι λίγο πιο, παραπέμπει σε πιο επαγγελματικά δεδομένα κλπ. Θα έλεγα ανάδειξη ποδοσφαιριστών, καλύτερα. Και απ' την άλλη και η άθληση των παιδιών και με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε αυτό καθ' αυτό το κομμάτι του αθλητικού, αλλά και στην κοινωνικοποίηση, δηλαδή το ποδόσφαιρο και ιδίως σε αυτές τις ηλικίες. Είναι μια δραστηριότητα το οποίο αναδεικνύει και αξίες. Αξίες όπως το εφαγωνίζεστε, το να δημιουργείς μια φιλία, το να ζυμώνεσαι για ένα κοινό σκοπό και ένα κοινό αγώνα. Και αυτά πολλές φορές στις σύγχρονες κοινωνίες, φίλε Κώστα, λειτουργούν και ως άμυνες και ως ασπίδα απέναντι σε άλλες προκλήσεις αυτής της εποχής. Δηλαδή, για να το πω απλά, εγώ θα ήθελα ο 13χρονος, ο 14χρονος, ο 15χρονος, θα μου άρεσε να είναι στο γήπεδο των ελευθεροχρόνων του, να παίζει και μετά που και το βλέπω και με ικανοποιεί και όταν βγαίνω έξω στην πόλη βόλτα στις καφετέρειες, ας πούμε, να πιω ένα καφέ, να βλέπω αυτά τα παιδιά να κάνουν και παρέα έξω. Αυτά είναι και τα μεγάλα ωφέλη, πέραν το καθαρό αγωνιστικό κομμάτι, τα οποία μπορεί να έχει ένα παιδί στην ενασχόλησή του με τα αθλήματα, είτε το ποδόσφαιρο, είτε το μπάσκετ. Οπότε λοιπόν εμείς, συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι στοχεύουμε στην Ακαδημία και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι καθ' αυτού ποδοσφαιρικού, αλλά και στο κοινωνικο-πολιτιστικό κομμάτι και το, με την απλή άθληση του παιδιού και τα ωφέλη τα οποία προαναφέρα. Ναι, έχουμε, πάμε καλά, έχουμε αρκετά παιδάκια, αγγίζουν τον αριθμό των 200 περίπου από την ΚΑΠΑ 8 μέχρι την ΚΑΠΑ 18. Δεν λείπουν φυσικά τα προβλήματα και εκεί, τα οποία πηγάζουν κυρίως από την έλλειψη χώρων και εγκαταστάσεων. Αλλά θεωρούμε ότι η Ακαδημία μας είναι σε ένα καλό επίπεδο. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση και στους προπονητές. Θεωρούμε ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικό κομμάτι ο προπονητής του μικρού παιδιού, ο άνθρωπος δηλαδή που θα πάρει στα χέρια του το παιδί. Γιατί ξέρετε, στις μικρές τρυφερές ηλικίες τα παιδιά είναι σαν πλαστελίνες. Δηλαδή, τον προπονητή τους τον βλέπουν και ο προπονητής μπορεί να διαπράττει χαρακτήρες. Οπότε εμείς, και θέλω να σου πω και ονομαστικά, έχουμε τη χαρά και την τύχη να έχουμε και τον Κώστα τον Στεφάνου, έναν προπονητή ο οποίος είναι από αυτό Στεφάνου, τον παλιό παίχτη τον Γιώργο του Χασάπη, τον Κώστα τον Παναρά επί σειρά ετών, που ήταν και αρχηγός του Φωστήρα, είναι προπονητής, και έναν άλλον ακόμα τον Βέλιο, ο οποίος είναι γυμναστής, φοιτητής Στεφά. Και δίνουμε λοιπόν έμφαση και στους προπονητές, ώστε να μπορούμε μετά να κάνουμε ένα έργο το οποίο θα μας ικανοποιεί και θα δικαιολογεί, θα έλεγα και εγώ, θα έλεγα και το χρόνο που διαθέτουμε και τις δυνάμεις που ξοδεύουμε κλπ. Για ένα καλό αποτέλεσμα. Οπότε, Πρόεδρε, είχες δίκιο σε αυτό σίγουρα. Οι ομάδες πρέπει να λειτουργούν, ειδικά οι ερασιτεχνικές και ειδικά οι ακαδημίες τους και στο κοινό. Να δείχνουν ότι είναι μέλος έτσι, του κοινωνικού ιστού του κάθε Δήμου, συνοικίας κτλ. Επιστεύεις αυτό έχει πετύχει η ομάδα?
Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, γενικά υπάρχει και προσόμπηση ίσως από το Δήμο ή στο Δήμο, υπάρχει αγαστή συνεργασία σε όλα αυτά. Αν μπορείς να μας πεις δύο λόγια σε αυτό το κομμάτι. Θα σου πω, ναι, θα σου πω και γι' αυτό, Κώστα, βεβαίως. Καταρχήν αυτό, με την σχέση της ομάδας με την τοπική κοινωνία, πριν πάμε στους θεσμούς και λοιπά, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, θα έλεγα εγώ με μια λέξη εξωστρέφεια. Ναι, ο Άταλος είναι ζυμωμένος μέσα στην κοινωνία της Νέας Φιλαδέλφειας. Μην ξεχνάμε ότι ο Άταλος είναι η μοναδική ερασιτεχνική ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας, επίσημη ομάδα, δεν υπάρχει άλλη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή τα παιδιά των σχολείων έρχονται, γράφονται στον Άταλο. Μην ξεχνάμε ότι παλιότερα ήταν άλλα παιδιά που έχουν σταματήσει, αύριο θα έρθουν άλλοι. Οπότε, κατά αυτή την έννοια, ο Άταλος είναι ζυμωμένος μέσα στην τοπική κοινωνία, είναι κομμάτι της τοπικής κοινωνίας και το καθημερινά στο γήπεδο επάνω εκεί που έρχονται και προχωρούνται, μιλάμε, λειτουργεί μια κοιτίδα άθλησης, μια κυψέλη άθλησης που έρχονται παιδιά της Νέας Φιλαδέλφειας. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, ο Άταλος είναι μέσα στην πόλη, ζει μέσα στην πόλη και μάλιστα πολλές φορές εμείς, χρησιμοποιώντας και αυτή τη δυνατότητα που έχουμε μέσα από ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στην ομάδα, φέρνουν τα παιδιά τους, είναι επιχειρηματίες κλπ. Και στο παρελθόν και τώρα προσπαθούμε πέραν το αθλητικό κομμάτι και παιδιά να τα βοηθάμε, είτε με την έβρεση κάποιες εργασίες παλιότερα και φέτος ακόμα. Είπαμε για τη βοήθεια που έχει προσφέρει κυρίως ο Δημήτρης Κουλούρης, αλλά και κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Αλλά υπάρχουν όμως και κάποιες επιχειρήσεις που όταν έχουμε, όσες φορές έχω αποτανθεί για να κάνουν μια δουλειά, να βρουν τα παιδιά μια εργασία, βλέπουν πάντα θετικά και βοηθάνε. Υπ' αυτή λοιπόν την έννοια, ο Άταλος ναι, είναι κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, είναι καλά σε επίπεδο εξωστρέφεια. Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά θεωρώ ότι είμαστε ένα ζωντανό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, υγιές κομμάτι και δυνατό κομμάτι, θα έλεγα, και αριθμητικά, αλλά και από πλευράς δράσεων. Τώρα, όσον αφορά με τους θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ, θεωρώ ότι έχουμε μια καλή συνεργασία, είχαμε και με τις προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου και με τον τωρινό Δήμαρχο, τον κύριο Βούρο, έχουμε κάνει πολλές φορές συναντήσεις και συζητήσεις και μάλιστα επειδή υπάρχουν και κάποια προβλήματα στο προπονητήριο που χρησιμοποιούμε, πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες κλπ. Βλέπω την βούληση του Δημάρχου να βοηθήσει και μάλιστα ήδη αυτές τις μέρες που μιλάμε έχουν μπροστά οι διαδικασίες. Έστειλε, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους, συνεργάτες του, είδανε τι χρειάζεται να γίνει στο προπονητήριο και έχουμε τη δέσμευσή του ότι τώρα στις διακοπές της καλοκαιρινής περίοδου του Ιουλίου που σταματάνε οι αγωνιστικές δραστηριότητες θα γίνουν αυτές οι εργασίες ώστε ερχόμενοι μετά από Αύγουστο για την πρώτη ομάδα και Σεπτέμβριο για τις Ακαδημίες να είναι το γήπεδο του προπονητήριου όπως πρέπει για να μπορούν τα παιδιά να αθληθούν. Οπότε θα έλεγα ναι, είμαστε σε καλή επαφή και με τους ατάξεις. Και μάλιστα εδώ θέλω να πω ότι αυτή η σχέση του Ατάλου με τους τοπικούς φορείς εδώ είναι διαχρονικά καλή. Είναι διαχρονικά καλή και μάλιστα παίρνω και μια καλή πάσα από αυτό να πω ότι ο Άταλος χρησιμοποιεί ένα προπονητήριο το οποίο εδώ και 40 χρόνια υπάρχει επειδή ακριβώς υπάρχει ο Άταλος. Δηλαδή ήταν μια αλάνα εγκατελειμμένη το οποίο πριν από κάποιες δεκαετίες πήγαν οι άνθρωποι της ομάδας με προσωπική εργασία και χρήματα, το έφτιαξαν, το συντηρούσαν σε βάθος χρόνου υπό την αρρωγή πάντα της εκάστοτε δημοτικής αρχής, σε βάθος χρόνου πάντα το συντηρούσαμε και το βελτιώναμε, ακόμα και μέχρι σήμερα και μέχρι τις μέρες μας, ας πούμε. Δεν σταματάμε ποτέ να κάνουμε έργα βελτίωσης στο βαθμό των δυνατοτήτων μας. Και θέλω να πω λοιπόν και να σταθώ ότι όλα αυτά τα χρόνια η εκάστοτε δημοτική αρχή ήταν δίπλα μας και ήταν αρρωγός σε αυτές τις προσπάθειες. Και μάλιστα αυτά όλα που λέω τα έχουμε πιστοποιήσει και πριν μερικά χρόνια με μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ομόφωνη όλων των παρατάξεων που μας τίμησε ιδιαίτερα αυτό το πράγμα, όπου αναγνωρίζοντας τη σχέση του Άταλου με το χώρο και το δικαίωμά του στο χώρο, έχει γίνει μια ανάθεση διαχείρισης των ορών προπόνησης για την πρώτη ομάδα του, για όλη το σύλλογο του Άταλου και την πρώτη ομάδα του Χαλκιδονικού και αυτή την ευθύνη την έχει ανατεθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην ομάδα μας. Πρόεδρε, όμως, θα μου επιτρέψεις να σταθούμε λίγο παραπάνω στο γηπεδικό. Είπες εντάξει, θα γίνουν κάποιες μάλλον διορθώσεις εκεί στο γήπεδο. Δεν είναι αρκετό όμως αυτό το γηπεδάκι για τον Άταλο. Ένα γηπεδάκι 8x8, 9x9, πόσο είναι αυτό? Δεν είναι αρκετό τώρα. Κακά τα ψέματα, Πρόεδρε. Ξέρω ότι υπάρχουν δυσκολίες. Είναι χρόνιο το πρόβλημα. Σε πολλές γειτονιές της Αθήνας υπάρχουν δυσκολίες.
Εντάξει, αλλά μιλάμε για τον Άνταλο τώρα. Τι μπορεί να γίνει όμως, πρόεδρε, τι μπορεί να γίνει για να υπάρχει ένα παρόμοιο γηπεδάκι ακόμα, τι μπορεί να γίνει ώστε να έχει ο Άνταλος το δικό του γήπεδο, επίσης 11x11, να παίζει όλοι οι Δήμοι σχεδόν, καλός κακός, ένα γήπεδο το έχουν. Έστω και χωμάτινο, έστω και μικρό, το έχουν. Εσείς γιατί όμως συμβαίνει αυτό, τι μπορεί να αλλάξει, πώς μπορεί να βοηθήσει, ο Δήμος μπορεί να βοηθήσει καλά σε αυτό το κομμάτι. Είναι θέμα πούλησης τελικά. Τι είναι, πρόεδρε, εξήγησέ μας και σε εμάς που δεν ζούμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μπορεί να είναι και η δουλειά μας τέτοια. Δεν τα ξέρουμε τόσο καλά τα πράγματα και φυσικά και ο κόσμος μας παρακολουθεί. Κώστα, χτύπησες φλέβα με το γηπεδικό, το 11x11. Είναι ο μεγάλος μας καημός. Θα σου πω κάτι, πρόεδρε, αν μου επιτρέπεις, και συγγνώμη που σε διακόπτω πριν μας πεις. Καλό είναι να βάζουμε πρώτη τις μεταγραφές. Καλό είναι να βάζουμε ποιοι έρχονται προπονητές, ποιοι φεύγουν. Καλό είναι να βάζουμε ποιος είναι πρόεδρος, ποιος δεν είναι. Καλό είναι να προωθήσουμε και τους ανθρώπους που ασχολούνται με το ασθενικό ποδόσφαιρο, να διαφημίσουμε το έργο τους. Αλλά τώρα κατά τα ψέματα, αυτά τα πράγματα είναι πραγματικά που καίνε. Το γηπεδικό, τα παιδιά, τα οικονομικά, αυτά είναι που καίνε και πρέπει να δώσουμε λίγο βάρος σε αυτό. Και γι' αυτό ίσως επιμένω λίγο σε κάποια πράγματα. Επειδή μιλάμε, Κώστα, εντάξει, ευχαριστώ για την ερώτηση. Επειδή μιλάμε για ερασιτεχνικό αθλητισμό, εγώ είμαι ο πρώτος που το λέω αυτό το πράγμα και το πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα πρόβλημα του Άταλου, το οποίο έχει άμεση επίπτωση και στην πρώτη ομάδα και στα μεγάλα σε ηλικία τμήματα K18, K16, K14, είναι το γήπεδο 11x11 και η έλλειψη γηπέδου ώστε να μπορούμε να παίζουμε. Εμείς τα τελευταία χρόνια, ανέκαθεν, τουλάχιστον όσο ασχολούμαι εγώ και σίγουρα και πιο πίσω, η Νέα Φιλαδέλφεια δεν έχει γήπεδο 11x11. Ξεκινάμε από εκεί. Αποτέλεσμα της έλλειψης τέτοιου χώρου είναι εμείς να γυρίζουμε δεξιά-αριστερά σε όμορους δήμους όσο μπορούμε και να προσπαθούμε να κλείσουμε συμφωνίες σαν ομάδα με αυτούς τους δήμους ή με γειτονικά σωματεία τα οποία να έχουν κάποιο γήπεδο, προκειμένου να έχουν έδρα. Αυτό έχει μεγάλο κόστος και αγωνιστικά, αλλά και οικονομικά, έτσι. Γιατί δεν σου δίνει κανένα γήπεδο δωρεάν να πηγαίνεις να παίξεις αγώνες. Και φυσικά γίνονται και θέματα ασφάλειας και εδώ έχει να κάνει και με τις υποδομές. Δηλαδή, K18, K16, K14 που παίζουν σε εντεκάρια γήπεδα, δεν έχουν ούτε αυτά που να παίξουν τα παιδιά, έτσι. Η ΕΠΣΑ εκεί έχει δώσει μια λύση, επειδή δεν μπορεί να βρεθεί λύση και για αυτά τα τμήματα σε όμορους δήμους παρά μόνο για προτιμάτα. Λοιπόν, η ΕΠΣΑ έχει βρει μια λύση να παίζουν αυτά τα τμήματα στην έδρα του αντιπάλου. Και καλά έκανε η ΕΠΣΑ, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει, να παίζουν αυτά τα. Με αποτέλεσμα, εμείς είμαστε όλο το πρωτάθλημα εκτός έδρας. Και άντε το εκτός έδρας, αγωνιστικά, άντε λες, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Αλλά τώρα το να φεύγουν οι γονείς με τα παιδιά κάθε Σαββατοκύριακο και το χειμώνα και να πάμε να παίξουμε γηπεδούχοι στην Πετρούπολη, στο Περιστέρι, στο Εγάλιο κλπ. Είναι πρόβλημα αυτό, έτσι. Και γίνονται και θέματα και ασφάλειας και εξόδων και οικονομικά και όλα. Τώρα, η λύση του προβλήματος αυτή, η αλήθεια είναι ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια, χώρος αυτή τη στιγμή όπου θα μπορέσει να μπει η πολιτεία, ο Δήμος και να κάνει ένα γήπεδο, από ό,τι λένε και οι αρμόδιοι, δεν υπάρχει. Και από όσο γνωρίζω και εγώ, γιατί είμαι φιλαδελφιώτης, δεν υπάρχει τέτοιος χώρος. Συζητιέται τώρα, φτιάχνουν απέναντι από το προπονητήριό μας κάποια σχολεία όπου θα μεταφερθούν με την ολοκλήρωση των έργων εκεί, θα μεταφερθούν τα σχολεία, τα παιδιά των σχολείων που είναι στον παράδρομο της Εθνικής από κάτω. Οπότε αυτός ο χώρος εκεί θα ελευθερωθεί και από ό,τι μας λένε περισσότερες παρατάξεις οι δημοτικές και το είχαν βάλει σχεδόν όλες νομίζω και στο προεκλογικό του πρόγραμμα, η βούληση είναι να φτιαχτεί εκεί ένα γήπεδο. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε ότι όχι, η εκτίμηση δικιά μου είναι με όποια πιθανότητα να κάνω λάθος, και δεν νομίζω να κάνω λάθος, ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει σε λιγότερο από 5 χρόνια από σήμερα που μιλάμε. Οπότε και για την επόμενη πενταετία εμείς θα κληθούμε να συνεχίσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και σήμερα και να το διαχειριζόμαστε όσο μπορούμε να το διαχειριστούμε και με τις επιπτώσεις που έχει για την ομάδα μας. Είναι λοιπόν το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή η έλλειψη γηπέδου 11x11 για τη Φιλαδέλφεια και για τον Άνταλο. Και για την ομάδα την άλλη του Δήμου από τη Νέα Χαλκιδόνα, του Χαλκιδονικού, που και αυτοί οι άνθρωποι και αυτοί τα ίδια τραβάνε αλλού πάνω. Ακριβώς, ισχύει και για το Χαλκιδονικό τα ίδια συγγνώμη. Και με μου έδωσε και την πάσα τώρα, πρόεδρε. Γενικά, πώς είναι η σχέση σας με τα γειτονικά σωματεία, όπως ο Χαλκιδονικός, για παράδειγμα?
Εντάξει, η σχέση μας είναι καλή. Είχαμε και μια συνάντηση προχθές με τον νέο πρόεδρο του Χαλκιδονικού, τον κύριο Δεδεμάδη, και με κάποιον άλλον ακόμα από το Συμβούλιο, τον κύριο Κώστα Κωνσταντινόπουλο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χαλκιδονικού. Επειδή εμείς, όπως έχω πει, έχουμε την υποχρέωση και βάση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να εξυπηρετούμε την αντρική ομάδα του Χαλκιδονικού, βρεθήκαμε, συζητήσαμε και είπαμε να έχουμε μια καλή συνεργασία φέτος. Όπου και τις ώρες που θα θελήσουν τα παιδιά του Χαλκιδονικού να έρθουν να προπονηθούν πάνω στο προπονητήριο το δικό μας, να τους εξυπηρετήσουμε, να τους δώσουμε αυτές τις ώρες. Και περαιτέρω από εκεί και πέρα, ό,τι έδαφος υπάρχει για να γίνει συνεργασία μεταξύ των δύο σωματείων της περιοχής, εμείς είμαστε και βλέπω ότι και από την πλευρά του Χαλκιδονικού υπάρχει η ίδια επιθυμία να συνεργαστούμε για, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και των δύο σωματείων. Άλλωστε, εμείς δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα με οποιοδήποτε σωματείο, ούτε με το Χαλκιδονικό. Ίσα-ίσα, εγώ θεωρώ ότι είμαστε συνοδοιπόροι και ότι πολεμάμε από το ίδιο μετερίζει. Η μόνη διαφορά που μπορεί να έχει ένα ερασιτεχνικό σωματείο με κάποιο άλλο, εγώ θεωρώ ότι εστιάζεται εντός των τεσσάρων γραμμών του αγωνιστικού χώρου και χρονικά διαρκεί 90 λεπτά, τίποτα περισσότερο. Θεωρώ ότι δεν έχουμε. Τώρα, σίγουρα και στο παρελθόν έχουν υπάρξει κάποια προβλήματα, ας πούμε, και είναι αποτέλεσμα της έλλειψης χώρων. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το γήπεδο που έχει ο Άταλος τώρα εκεί, που το έχει φτιάξει ο Άταλος, το συντηρεί και το διαχειρίζεται ο Άταλος, τις ώρες του, δεν έχει άλλο. Όταν δεν έχει άλλο γήπεδο, εκεί υπάρχουν προβλήματα, γιατί αυτό είναι, σου λέει να πάμε εκεί. Εντάξει, πολλοί κόσμος δεν ξέρει τη σχέση του Άταλου με το χώρο και, και το τι έχει κάνει ο Άταλος για αυτόν τον χώρο και ότι τον έχει φτιάξει κλπ. Και δεν μπορούμε εμείς να υποκαταστήσουμε ούτε την πολιτεία, ούτε την τοπική αυτοδιοίκηση εδώ, το Δήμο, και να εξυπηρετήσουμε όλα τα παιδιά της πόλης. Μακάρι να μπορούσαμε, αλλά δεν μπορούμε. Εμείς έχουμε πολλά παιδιά στην Ακαδημία και αυτές τις ώρες καλύπτουμε τα παιδιά της Ακαδημίας. Σίγουρα τις ώρες που δεν είναι μέσα ο Άταλος και δεν χρησιμοποιεί το γήπεδο, μπαίνουν μέσα, παίζουν πολίτες ή τα πρωινά, είναι τα σχολεία, τα παρακείμενα σχολεία. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και μάλιστα χρησιμοποιούν εγκαταστάσεις που δεν σας κρύβω ότι συντηρούνται και έχουν φτιαχτεί με χρήματα του Ατάλου. Παρ' όλα αυτά, εν μέρη εμείς λειτουργούμε και ως ένας θεσμός, ένας φορέας της περιοχής που εξυπηρετεί και άλλους χωρίς να είναι και στις αρμοδιότητές μας. Είναι δεν μιλάω για τώρα, για να μην παρεξηγηθεί. Μιλάω διαχρονικά, έτσι. Μιλάω διαχρονικά για όλα τα χρόνια. Δεν μιλάω για τώρα, να μην παρεξηγηθεί. Είναι θετικό αυτό. Είναι θετικά αυτά που μας λες, Πρόεδρε, και είναι σίγουρα ευχάριστο να τα ακούμε αυτά. Τώρα από εκεί πέρα, να βγάλουμε καμία είδηση, θα παίζουμε στους Αγίους Αναργύρους, θα παίζει η ομάδα του χρόνου στον Αχιλέα, πού θα παίζει το Βαλάκι. Στους Αγίους Αναργύρους είχαμε ξεκινήσει πέρσι, αλλά δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε, γιατί εκεί είναι πολλές οι ομάδες των Αγίων Αναργύρων και τα τμήματα υποδομής των ομάδων του Δήμου Αγίων Αναργύρων και δεν μπορούσαμε να είμαστε. Οι επιλογές που έχουμε είναι να πάμε κάπου εδώ κοντά. Υπάρχει μια πέρσι, μετά στα μισά της χρονιάς, πήγαμε στο γήπεδο του Αχιλέα κάτω Αχαρνών. Εκεί υπάρχει μια σκέψη τώρα. Υπάρχει και μια επαφή με το Δήμο Γαλατσίου. Ήδη κάνουμε κάποιες προπονήσεις εκεί που έχει πάρα πολύ καλό τάπητα. Θα δούμε, γιατί στη μία περίπτωση, στο γήπεδο του Αχιλέα κάτω Αχαρνών, είναι καλό λόγω της εγκύτητας με την περιοχή, δηλαδή με την Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι πιο κοντά σε εμάς, αλλά δεν είναι τόσο καλός ο αγωνιστικός χώρος όσο είναι στο γήπεδο του Γαλατσίου, το οποίο έχει το μειονέκτημα της απόστασης, είναι λίγο πιο μακριά. Θα δούμε τώρα. Τώρα, επειδή θες να βγάλεις και είδηση, μάλλον τίνουμε προς Γαλάτσι. Μάλλον, χωρίς να είναι ακόμα τίποτα σίγουρο. 100%. Ωραία, λοιπόν. Εντάξει, είναι και αυτό μια είδηση. Εντάξει, εδώ πάει προς Γαλάτσι. Εντάξει, και βλέπουμε. Προς Γαλάτσι. Έτσι. Τώρα, Πρόεδρε, να ελαφρύνουμε και λίγο τώρα στο κλείσιμο. Είναι η μεγάλη σου αγάπη και η ΑΕΚ, όπως είπαμε και πριν. Φαίνεται και η σημαία έχει βάλει δίπλα σου. Πάντα όταν βρισκόμαστε, μου λες και για την ΑΕΚ. Κάνατε και μια μεγάλη πρόκριση. Αυτή η ομάδα θα. Εντάξει, ευτυχώς που δεν είμαι ΑΕΚ, λέω καμιά φορά. Αυτή η ομάδα κάνει και καρδιακούς, έτσι. Τι ήταν αυτό τώρα. Γίνεται 2-0 στο 93 και στο 96 κάνει 2-1, τον πας παράτας και παίρνει την πρόκριση. Μια και μιλάμε όμως χαλαρά τώρα για την ΑΕΚ, δεν ξέρω αν το είδε στο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε μια ομάδα στο γήπεδο μόνο, ήταν η ΑΕΚ. Κάπου λίγο κολυσιεργήσαμε εκεί στο πρώτο 20 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Φάγαμε, δεχτήκαμε τον γκολ. Μετά ξαναπιέσαμε. Τέλος, καλό, όλα καλά. Εντάξει. Έδειξε ο Λιβάγια την κλάση του εκεί, βρέθηκε μέσα στην περιοχή. Έβαλε και πέρασε η ΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ, ναι, είναι εντάξει. Εντός εισαγωγικών, θα έλεγα, είμαι αρρωστάκι. Είμαι ένα παιδί που
Ένας άνθρωπος ο οποίος έχω μεγαλώσει, έχω γεννηθεί στα σύνορα Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας, εκεί στην περιοχή Ειρήνη. Και εντάξει, έχω μεγαλώσει. Ναι, και θεωρώ ότι είμαι από τους τυχερούς ΑΕΚτζήδες, γιατί έχω ζήσει, ας πούμε, δύο καλές εποχές στη ΑΕΚ. Και στα τέλη της δεκαετίας του 70 ήμουν ΑΕΚτζήδικα, τότε που είχε πολύ καλή ομάδα. Θυμάμαι ακόμα και την πορεία του 76-77 στους 4 του ΒΕΦΑ. Και μετά της δεκαετίας του 90 που πάλι είχε πολύ καλή ομάδα και έπαιρνε τίτλους. Όλα αυτά τα έχω ζήσει από κοντά και θεωρώ τον εαυτό μου από τους τυχερούς ΑΕΚτζήδες που έχουμε ζήσει ωραίες στιγμές με την ΑΕΚ, με τίτλους και στο γήπεδο, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Λοιπόν. Τώρα, αν εννοείς τώρα, αν θες να σου πω και για τη σχέση του Άταλου με την ΑΕΚ... Αυτό θα με πρόλαβες, με πρόλαβες. Ναι, υπάρχει κάποια... Νομίζω πρέπει να είναι καλές οι σχέσεις σας. Κοίταξε να πεις. Επειδή σε προσωπικό επίπεδο σου είπα, εγώ είμαι εκτός, εντάξει, είναι καλές οι σχέσεις μας με την ΑΕΚ. Δεν έχουμε κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις με την ΑΕΚ. Έχουμε μία πολύ σημαντική σχέση με την ΑΕΚ και δεν έχει να κάνει με οποιαδήποτε διεργασία εμάς με την ΑΕΚ. Εντάξει, η ΑΕΚ είναι ένα τεράστιο μέγεθος. Αλλά θα έλεγα ότι έχουμε δεσμούς σέμαντος, έτσι. Είμαστε μια ομάδα η οποία έχει γεννηθεί και έχει ανδρωθεί στον χώρο που είναι τα χώματα της ΑΕΚ, ας πούμε. Και υπό αυτή την έννοια θα έλεγα ότι έχουμε δεσμούς αίματος με την ΑΕΚ. Και όταν έχεις δεσμούς αίματος τέτοιου είδους, και επειδή έχουν ακουστεί και διάφορα στο παρελθόν, όχι για τον Άταλο γενικότερα, επειδή λοιπόν υπάρχουν αυτοί οι δεσμοί αίματος, θα έλεγα ότι το αίμα νερό δεν γίνεται. Οπότε υπό αυτή την έννοια έχουμε αυτή τη σχέση με την ΑΕΚ, ας πούμε, σαν ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας, ναι. Σημαντικό αυτό, να είναι καλές σχέσεις με, εντάξει, ένα μεγάλο σωματείο. Σε προσωπικό επίπεδο γνωριζόμαστε, εντάξει, με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται εδώ, Παλέμα, από τη ΣΑΕΚ, είναι και ο Λίσανος ο Γιώργος, ο οποίος έχει παίξει παλιά στην ΑΕΚ, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ έχω μια προσωπική φιλία με τον Ηλία τον Ματζίδη, ο οποίος δραστηριοποιείται καθώς τώρα τελευταία στη Νέα Φιλαδέλφεια και επιχειρηματικά. Η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της ΠΑΕΑΕΚ, η κυρία Παπακώστα, τη γνωρίζω προσωπικά γιατί έχει εκλεγεί και είναι και αντιδήμαρχος κοινωνικών θεμάτων εδώ στο Δήμο. Εντάξει, υπάρχει αυτή η επικοινωνία και μάλιστα θέλω να το ευχαριστήσω και δημόσια και μας έχει πει, οι άνθρωποι της ΑΕΚ μας έχουν πει ότι οποτεδήποτε θέλει η Ακαδημία μας σε εύκολους αγώνες να φιλοξενηθεί στην παιδική κερκίδα του ΟΑΚΑ, είμαστε ευπρόσδεκτοι και με χαρά ήδη το κάναμε πέρσι και φιλοδοξούμε να έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε και του χρόνου. Κλείνοντας, πρόεδρε, είσαι στρατιωτικός, είπαμε. Έτσι δεν είναι. Ναι, τι ναι, θα ναι. Γίνει τώρα με τους απέναντι, τι θα γίνει, θα έχουμε θερμό καλοκαίρι, τι γίνεται τώρα. Εντάξει, ξέρω ότι δεν μπορεί να μας πεις πολλά πράγματα, αλλά ίσως μια ιδέα, κάτι να μας πεις, να ετοιμαζόμαστε, να βάλουμε τα χακί πάλι. Τι θα γίνει, λες να ξαναπάω στη Λέρο, στην Αστυπάλια εκεί γύρω, τι θα κάνουμε. Θα πας σε τέτοια εποχή, είναι ωραία και έχει ωραία ψαράκι. Με τους απέναντι έχουμε αυτά που έχουμε αιώνες τώρα, Κώστα, έτσι. Δεν είναι το χιλιετία. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι καταστάσεις. Δεν έχω γνώσεις εγώ επ' αυτών των θεμάτων αυτή τη στιγμή, παρά μόνο ότι έχει ο κάθε άνθρωπος. Θεωρώ όμως ότι εμείς πάντα είμαστε γεωγραφικά σε ένα τέτοιο μέρος η χώρα μας που πρέπει να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα και σε επάλυση οποτεδήποτε χρειαστεί. Μην ξεχνάμε, εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι, και δεν πηγάζει από γνώση, μια απλή διαπίστωση να κάνω ότι η περίοδος που διανύουμε στην ιστορία της χώρας μας είναι η μεγαλύτερη περίοδος χωρίς κάποιο είδους εμπλοκή σε πολέμους, σε επιχειρήσεις και τέτοια πράγματα. Ισχύει αυτό, ισχύει. Αν παρακολουθήσουμε την ιστορία μας, δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει τόσο πολύ. Τόσο μεγάλο διάστημα. Πρέπει να θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι και θεωρώ ότι είμαστε και έτοιμοι. Από την εμπειρία μου και από το επαγγελματικά που ήμουνα στο Ελληνικό Στρατό, είχα την τιμή και την υπερηφάνεια να είμαι στέλεχος του Ελληνικού Στρατού. Θεωρώ ότι ο Ελληνικός Στρατός είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να ανταπεξέλθει και να κάνει αυτό που πρέπει. Σημαντικό αυτό που το λες, Πρόεδρε, και με τη σιγουριά αυτό είναι το κυριότερο. Εντάξει, εγώ και σαν δημοσιογράφος θέλω να τα κοιτάζω και αυτά τα από πίσω, πίσω από τις λέξεις. Ο τόνος φωνής σου δείχνει ότι δεν το λες απλά για να το πεις, το εννοείς κιόλας. Έτσι ακριβώς. Και νομίζω έτσι ότι και εγώ απαντά. Και γίνεται μεγάλος αγώνας και μεγάλες θυσίες από τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ώστε το αξιώμαχο αυτό να παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα, ώστε όταν κληθούμε να μπορέσουμε να τα ανταπεξέλθουμε. Πρόεδρε, σίγουρα κανείς μας δεν θέλει πόλεμο, αλλά
ή σύγκρουση ή οτιδήποτε, αλλά αν το θέλουν όμως οι απέναντι, δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε από εκεί και πέρα. Ή έτσι, και αν πρέπει να πάμε και στην τελική σε μια ταπείνωση άνευ όρων, γιατί ουσιαστικά τώρα νομίζω αυτά ζητάει η Τουρκία. Με αυτά κάνει και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει σε αυτά τα πράγματα τελικά. Ναι, δεν έχω γνώση αυτό. Θα διαχειρίζονται άνθρωποι που έχουν την τύχη αυτών των θεμάτων στα χέρια τους και θα διαχειρίζονται. Θεωρώ ότι τα διαχειρίζονται ανεξαρτήτως πολιτικής προσέγγισης, έτσι Κώστα. Θεωρώ ότι τα διαχειρίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα έχουμε, αν ποτέ χρειαστεί, τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα που μπορούμε να έχουμε. Εγώ αυτό που μπορώ να πω από την εμπειρία μου είναι ότι τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ξαναλέω, με πολλές θυσίες και πολλές φορές και χωρίς τις οικονομικές απολαβές που θα έπρεπε να έχουν, βάζουν πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό τη λέξη φιλότιμο για να μπορεί να διατηρείται αυτή η ισχύ και αυτό το αξιόμενο σε υψηλά επίπεδα. Κρατάω αυτό, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση για να σε αποδεσμεύσω. Ό,τι θες. Τι θα έκανες, γιατί είπες πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και στην αρχή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ασχολείσαι χρόνια. Τι θα έκανες, να το κλείσουμε έτσι, ποδοσφαιρικά. Τι θα έκανες αν ήσουν πρόεδρος της ΕΠΟ για μία μέρα. Τι θα άλλαζες πρώτα απ' όλα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και γενικότερα στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό βάζω τσέπο. Πρόσεχε, όχι τσέψα, τη ΕΠΟ. Κοίταξε να δεις, Κώστα, είναι εύκολη αυτή η απάντηση. Το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, δεν πειράζει. Το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια μαστίζεται από την αναξιοπιστία. Από την αναξιοπιστία. Δηλαδή, ο κόσμος δεν πιστεύει αυτό που βλέπει. Θεωρεί ότι πίσω από αυτό που βλέπει υπάρχει κάτι άλλο το οποίο... Ισχύει αυτό, έχει δηλητηριαστεί πολύ ο κόσμος. Το οποίο θα καθορίσει αυτό που βλέπει. Οπότε εγώ λοιπόν, όλο μου το είναι, αν είχα τη δυνατότητα αυτή, θα το εξαντλούσα στο να αποκτήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο ξανά την αξιοπιστία του. Νομίζω έκανες τον καλύτερο επίλογο, Πρόεδρε. Σε αυτό. Δεν με ρώτησες όμως. Συγγνώμη, Πρόεδρε, τι ξέρω, τι να το κάνω. Εγώ την ΑΕΚ έχω. Αγάπη, Πρόεδρε, την ΑΕΚ μου είπες. Τι θα κάνω. Αστεία μου, έτσι. Αστεία. Αλλά τι άλλο, κάτσε τώρα, περίμενε. Τι άλλο περισσότερο μπορείς να κάνεις από τον Τίγρη, δηλαδή. Έχεις, μπορεί να έχεις καλύτερο πρόεδρο από αυτόν, δεν ξέρω. Όχι, όχι, εντάξει, με ξέρω. Τους ανθρώπους που έχουν γράψει και γράφει ιστορία, το γήπεδο, να τελειώσει σύντομα το γήπεδο. Εδώ λοιπόν είναι μια καλή... Εδώ μέχρι λοιπόν... και γήπεδο σας βάζει λοιπόν να φτιάξει. Εδώ λοιπόν είναι μια... Πες τώρα ποιος άλλος πρόεδρος στην Ελλάδα θα φτιάχνει γήπεδο στην ΑΕΚ. Ποιος άλλος. Κανένας. Μόνο αυτός. Λοιπόν, εδώ τώρα μου δίνεις μια καλή πάσα. Εγώ ξεκίνησα από πλάκα και εσύ μου δίνεις μια καλή πάσα, Κώστα. Να μιλήσω και λίγο συναισθηματικά. Εγώ σου είπα, μεγάλωσα στα σύνορα Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας. Και πήγαινα από πολύ μικρός στο γήπεδο, με πήγαινε ο πατέρας μου, όχι σε όλους τους αγώνες, εντάξει, δεν. Πολλούς αγώνες πήγαινα. Όταν δεν ήμουν στο γήπεδο και έπαιζε η ομάδα, και είτε έβαζε γκολ, είτε είχε κάποια ευκαιρία το κάνει, κλπ. Ακούγονταν οι αρχές του γήπεδου. Και καταλαβαίναμε εμείς οι πιτσιρικάδες της εποχής, αν έχει μπει γκολ, αν είναι δοκάρι, αν είναι ευκαιρία μεγάλη, αν είναι ευκαιρία μικρή. Από την ένταση και τα ντεσιμπέλ που ακούγονταν από την αρχή, καταλαβαίνω ότι είμαι. Οπότε λοιπόν θα έλεγα, Πρόεδρε, φτιάξτε το γρήγορα να ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές και μέσα από αυτά τα βιώματα να ξαναγίνουμε λίγο παιδιά. Από αυτές τις αρχές που θα ακούμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί παίρνω και μια καλή πάσα να πω ότι από κάποια μερίδα φτάσαμε ώστε να ποινικοποιηθούν οι υπέρ του γηπέδου και υπέρ της ανέγερσης του γηπέδου απόψεις. Το γήπεδο λοιπόν για όλους εμάς που οριοθετούμε τα παιδικά μας βιώματα μεταξύ των Λεωφόρων, Δικελίας και Ηρακλείου, το γήπεδο είναι πολύ περισσότερα από ένα ποδοσφαιρικός χώρος. Είναι οι παιδικές ψυχές μας, οι οποίες έχουν μεγαλώσει με αυτά τα βιώματα. Αυτός ήταν λοιπόν ο πρόεδρος του Άνταλου Νέας Φιλαδέλφειας, ο Γιάννης Οτζέλης. Τον ευχαριστούμε πολύ για αυτή την όμορφη κουβέντα που κάναμε και σίγουρα πιστεύω είχε μεγάλο ενδιαφέρον και οι περισσότεροι πιστεύω θα κάτσανε και αρκετή ώρα να την παρακολουθήσουν. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος, Πρόεδρε, αγνός. Είσαι ένας άνθρωπος πραγματικά εραστής του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως το λέει και η λέξη. Και πραγματικά είσαι και ένας άνθρωπος που έχεις γνώσεις. Κακά τα ψέματα. Έχεις προτάσεις να κάνεις και φάνηκε και τώρα. Με τιμάς με τα λόγια σου, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
Πάντα χαίρομαι που μιλάω μαζί σου, Γιάννη, και με ανθρώπους σαν και εσένα. Έχουμε τα καλύτερα σε σένα και στον Άταλο. Εντάξει, και αν δεν είμαι και ΑΕΚ, και στην ΑΕΚ. Εντάξει. Να πηγαίνουν καλά οι μεγάλες ομάδες και να πηγαίνουν καλά στην Ευρώπη και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Κώστα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ, πρώτη πρωτάμα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και πολύ και τους φίλους μας παρακολούθησαν. Η εκπομπή για τα νέα της Αθήνας με τον Κωνσταντίνο Ράπτη και με καλεσμένο τον πρόεδρο του Άταλου Νέας Φιλαδέλφειας, τον Γιάννη Τζέλη, μόλις ολοκληρώθηκε. Συνεχίζουμε κανονικά. Μας παρακολουθείτε στο site μας abola.gr. Παρακολουθείτε και την εκπομπή του Τάσου Ζαφυρίου κάθε γειτονιά της Αθήνας. Καλοκαίρι είναι. Δεν μπορούμε να βάλουμε συγκεκριμένα πότε θα γίνονται εκπομπές και ποια μέρα και τι ώρα. Θα υπάρχει όμως σίγουρα μία μέρα πριν ειδοποίηση στο Facebook. Οπότε ρίχτε μια ματιά τόσο στη σελίδα μας στο Facebook Abola Sport, όσο και στο site μας abola.gr, για να είστε ενήμεροι για το πότε θα γίνονται εκπομπές και φυσικά για ό,τι νέο υπάρχει στην Αθήνα. Προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε, φίλαθλοι, όσο δυνατόν πιο γρήγορα και πιο έγκαιρα. Καλή συνέχεια σε όλους σας.